Καλησπέρα, Οδυσσέα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πού σε βρίσκουμε? Αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στη Χαλκιδική, στη Νέα Καλλικράτεια. Είναι 20 λεπτά με μισή ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Ήσουν εκεί και την περίοδο της καραντίνας? Ναι, εκεί ήμουνα. Ιδανικό μέρος νομίζω να βρίσκεσαι στην περίοδο της καραντίνας. Ναι, εντάξει, ότι είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ήσυχα τα πράγματα εδώ. Για πες μου λίγο, ήμασταν σχεδόν 2 μήνες στο σπίτι. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελες να κάνεις μόλις βγήκες? Να συνεχίσω την προπόνησή μου. Αυτό. Όσο ήσουν μέσα στο σπίτι, πώς θα πήγες από θέμα προπόνησης? Κοιτάξτε, ήταν δύσκολο να κάνω προπόνηση εδώ. Mm-hmm. Στο σπίτι. Δηλαδή, εγώ έκανα στο σπίτι. Πήρα, δανείστηκα από τον προπονητή μου το πάτωμα, το λαστιχένιο, κιλά και μπάρες και έκανα στην αποθέκη κάτω. Και μετά, με το που άρχισε να ρινίγει ο καιρός, βρήκα ένα χώρο και κάτω τώρα εκεί. Πώς έχει επηρεάσει το σώμα σου αυτή η περίοδος? Νιώθεις ότι έχεις μείνει λίγο πίσω? Όχι. Εγώ πιστεύω ότι άμα δεν έκανα την προπόνηση, όπως θα έκαναν οι άλλοι αθλητές, θα πήγαινα πίσω. Πάλι καλά που έκανα τη συντήρηση στο σπίτι, στην αποθήκη, έκανα μια συντήρηση να μην χάσω τη φυσική κατάσταση και δεν έχω χάσει και είμαι πολύ καλά, έχω επανέλθει. Εγώ ήδη ξεκίνησα την προετοιμασία για του χρόνου, από τον Μάρτιο, με το που ήρθαμε στην καραντίνα. Τέλεια. Που αυτή την προετοιμασία εγώ την κάνω το Σεπτέμβριο, μετά τους αγώνες του καλοκαιρινούς. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτό το άθλημα, γιατί δεν είναι ένα συνηθισμένο άθλημα. Φαντάζομαι τα περισσότερα παιδιά στην ηλικία σου παίζανε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πώς σου ήρθε εσένα και έπιασες τη σφαιροβολία? Η σφαιροβολία ξεκίνησε πρώτα ο αδερφός μου. Ξεκίνησε τη σφαιροβολία. Ξεκίνησε η ομάδα ο αδερφός μου, ο Τάσος Λατρεφλάρη, άλλο ένα παιδί και ο προπονητής μου. Ήταν 3 άτομα. Ξεκίνησαν. Με 3 άτομα. Εγώ ήμουν πολύ μικρός. Και όσο μεγάλωνα, πήρε και εμένα η μπάλα. Ξεκίνησα στίβο. Όταν ξεκινά στίβο, δεν μπορεί να πάει στην σφαίρα. Ξεκινάει με τα αθλήματα, μια φυσική κατάσταση να πάρει το παιδί, να κάνει λίγο άλματα, να κάνει λίγο ταχύτητες, μπαλάκια, λίγο να μπαίνει στο κλίμα. Και ξεκίνησα εγώ να ρίχνω μπαλάκι. Μετά από το μπαλάκι, κατέληξε σφαίρα. Και μέχρι τώρα, σφαίρα. Γενικά οι αθλητές στην Ελλάδα και σε αθλήματα όπως το δικό σου δεν έχουν κάποια τρομερή στήριξη. Οπότε φαντάζομαι τώρα εγώ ως άνθρωπος που το βλέπω απ' έξω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις δίπλα σου την Big Win και να σε βοηθάει με οποιοδήποτε τρόπο. Πώς το ζεις αυτό? Τι διαφορετικό έχεις κάνει που δεν θα μπορούσες να το κάνεις αν δεν είχες την Big Win πλάι σου? Άμα δεν είχα παράδειγμα την Big Win δίπλα μου, καταρχάς δεν θα είχα το εξοπλισμό που τώρα που είχα, έχω την Big Win. Με αυτόν τον τρόπο έχω και το κατάλληλο εξοπλισμό. Δηλαδή, αντικατάστασα κιλά, αντικατάστασα μπάρες, να κάνω πιο καλή προπόνηση, πιο άνετη προπόνηση. Πήρα και μπότες που κάνεις αποκατάσταση, τα πόδια και το σώμα. Είναι σαν παγωθεραπεία. Με αυτό εδώ το πράγμα κάνω και πιο πολύ προπόνηση και όσο πάει ανεβαίνω. Δηλαδή δεν χρειάζεται τώρα να κατεβαίνω Σαλονίκη για να κάνω τις θεραπείες μου, να χάνω χρόνο. Τελειώνω την προπόνηση, έρχομαι σπίτι, κάνω, βάζω τις μπότες και τελείωσε η υπόθεση. Εύχομαι όλοι οι αθλητές να έχουν χορηγούς στο NBA Win. Πολύ ωραία. Και πες μου ποιος είναι ο πιο άμεσος στόχος σου από εδώ και πέρα. Ο στόχος μου είναι για του χρόνου. Του χρόνου θέλω συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το πιο σημαντικό. Μετά θέλω μετάλλιο στο K23, στο Ευρωπαϊκό, να μπω βάθρο. Μακάρι λοιπόν σε κάθε διοργάνωση να είσαι στο βάθρο και να κάνουμε πολλές συνεντεύξεις σαν αυτή. Εννοείται, πολλές συνεντεύξεις θα κάνουμε. Εντάξει. Όχι μία και δύο.